καλέσουμε τον επόμενο ομιλητή, θα σας πούμε δύο λόγια για το θέμα που ακολουθεί. Όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα σατανικό σχέδιο εξόντωσης του ελληνικού λαού. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ, αυτοί οι οστιοκάμπτες νεοταξίτες πολιτικοί, έχουν υπογράψει συμβόλαιο θανάτου για την ευλογημένη του τη χώρα. Ετοιμάζουν και την ταφόπλακά της, λαθρομετανάστευση. Οι σκοτεινές δυνάμεις δεν θέλουν να υπάρχουν Έλληνες Ορθόδοξοι και να κατοικούν στην Ελλάδα. Γι' αυτό προσπαθούν να λιώσουν τον εθνικό κορμό της χώρας, κάνοντας παράνομες ελληνοποιήσεις, δίνοντας ηθαγένεια στους λαθρομετανάστες εντός λίγο χρόνου. Προχωράνε και παρακάτω. Σύμφωνα με το άρθρο 28, παράγραφος 9 του νομοσχεδίου 3649 του 2008, μπορούν οι καινούργοι Έλληνες, σε εισαγωγικά βέβαια, να εισέλθουν και στην ΕΕ. Δεν φτάνει μόνο αυτό, καταργούν οι Γκρεκοί λιμιωδότης πολιτικοί την ελληνική σημαία, τον εθνικό ύμνο, εθνικές εορτές, σχολικές εορτές των Αγίων. Τελευταία μάθαμε ότι βάζουν και τούρκικα στα ελληνικά σχολεία. Και όλα αυτά πάντα με τη δική μας ανοχή, με τη δική μας σιωπηρή συνένεση. Έως πότε, Έλληνες, η Ελλάδα που ξέραμε χάθηκε. Η εγκληματικότητα έχει φτάσει στα ύψη. Η ελληνική γλώσσα, ο πολιτισμός και η ορθόδοξος πίστη απέτρεψε τη σύψη και την εξαφάνιση του ελληνισμού. Όλα αυτά τείνουν στις μέρες μας να εξαφανιστούν. Πίσω από τη σημερινή ελευθερία κρύβεται η μεγαλύτερη σκλαβιά όλων των αιώνων. Έλληνα, στα χέρια σου πλέον η σωτηρία της πατρίδας. Στα χέρια σου οι παραδόσεις μας, η πίστη μας, η Αγία Ορθοδοξία. Το αν θα μπορούμε να θρησκεύουμε από εδώ και πέρα ελεύθερα στην Ελλάδα ή κάτω από το φόβο του Ισλάμ και της Αρίας. Ας σταματήσουμε να σφυρίζουμε αδιάφορα. Ας μην γίνουμε εμείς η τροπή των προγόνων μας, αλλά οι φωτεινοί σηματοδότες των παιδιών μας. Παρακαλούμε να έρθει στο βήμα ο κύριος Ιωάννης Λαμπρόπουλος, διεθνολόγος δημοσιογράφος, εκπρόσωπος του Πατριτίου Σλόου. Ευχαριστήσω καταρχήν τους διοργανωτές εκδήλωσης για την πρόσκληση που μου έκαναν και ιδιαίτερα τον πρόεδρο του κ. Αντώνη Ιερονιμάκη και επί του διαδικαστικού που μου ανέθεσε να σας πω ότι λόγω των πολλών εξόδων που έχει το συντονιστικό εδώ έχουν λόγω της εκδήλωσης και λόγω πολλών θεμάτων δικαστικών εξοδίκων, προσφυγών που θέλουν να κάνουν και υπάρχει μεγάλο οικονομικό πρόβλημα και δεν υπάρχει χρηματική επιχορήγηση από κανέναν. Αν μπορεί, όποιος μπορεί, με ό,τι ποσό μπορεί, μπορεί να το προσφέρει εκεί και κόβεται για ανάλογη απόδειξη. Τώρα, επί της ουσίας, πρέπει να βάλουμε τα πράγματα σε μια τάξη για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Άκουσα όλους τους ομιλητές και κινδυνεύουμε να πέσουμε σε μια παγίδα πάλι. Να φύγουμε όλοι από εδώ και να μην έχει υπάρξει πάλι κανένα αποτέλεσμα. Πρέπει αυτό να σταματήσει. Λέμε πάρα πολλά. Έχουμε πει πάρα πολλά. Λέμε πολλά χρόνια πολλά πράγματα. Δεν υπάρχει κάτι να πούμε και να μην το γνωρίζουμε. Όλοι όσοι έχουμε έρθει σήμερα εδώ, έχουμε πλήρη γνώση της κατάστασης που ζούμε. Από εμάς περιμένετε και έχουμε ευθύνη σε αυτό. Να σας δείξουμε έναν δρόμο. Το να σας λέμε γενικώς Έλληνες ξεσηκωθείτε δεν έχει νόημα. Αυτή η χώρα λέγεται Ελλάδα και έχει θρησκεία την Ορθοδοξία. Η Ορθοδοξία για την Ελλάδα είναι η προσευχή και η ευλογία του Θεού.
Η Ελλάδα για την Ορθοδοξία είναι ο αγώνας που κάνουν οι άνθρωποι. Πρέπει αυτά τα δύο να μπορέσουμε να τα ενώσουμε. Να ενώσουμε ένα υγιές κομμάτι της Ορθοδοξίας μαζί με λαό που έχει διάθεση να αγωνιστεί. Αυτός ο λαός και αυτή η χώρα έχει θεσμούς. Βλέπουμε αυτό το λαό σήμερα να είναι διωκόμενος. Ποιος μπορεί να τον προστατέψει όταν τον διώκουν οι προστάτες του? Αυτοί που έπρεπε να τον προστατεύουν. Αυτοί που ορκίζονται πάνω στο Ευαγγέλιο να ενεργούν προς το γενικό συμφέρον του ελληνικού λαού. Δεχόμαστε μία επίθεση που πρέπει να την ξεκαθαρίσουμε για να την πούμε. Είναι επίθεση αντίχριστων δυνάμεων, σκοτεινών δυνάμεων. Έχουν πέσει πάνω σε αυτή τη χώρα για να τη φάνε. Αυτή η χώρα είναι το φως του κόσμου. Είναι το φως του πολιτισμού. Για να κυριαρχήσει το σκοτάδι, πρέπει να σβήσουν το φως. Μέχρι τώρα τα έχουν καταφέρει, παρόλες τις αντιδράσεις μας, τις ομιλίες μας, τις συγκεντρώσεις μας, παρόλη την αντίδραση που λέμε ότι έχουμε απέναντι σε αυτό, και όμως τα έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα. Τα έχουν καταφέρει γιατί πολύ απλά, ενώ η λύση είναι πολύ απλή, δεν μπορούμε να τη δούμε. Έχουν δημιουργήσει εκατοντάδες θέματα και στο κάθε θέμα εκατοντάδες δρόμους. Ασχολούμαστε με επιμέρους θέματα και χάνουμε τον κεντρικό δρόμο, χάνουμε την ουσία. Είπα μακαριότατος ότι πρέπει εμείς ο λαός να ξυπνήσουμε τους ποιμένες. Ναι, πρέπει να ξυπνήσουμε τους ποιμένες. Οι ποιμένες είχαν μεγάλη ευθύνη για το λαό. Είδαμε τον Αρχιεπίσκοπο να μας παρουσιάζει σήμερα μία άλλη μορφή Χριστού. Γιατί είναι κατ' εικόνων Χριστού. Μία εικόνα που αντί να ενδιαφέρεται για τα τέκνα εν κυρίω αγαπητά, να ενδιαφέρεται για τους μουσουλμάνους. Αυτή είναι η αγάπη. Αυτή είναι η ένδειξη αγάπης. Είναι μία υποκρισία. Και βλέπουμε πως έχει αλλάξει η πραγματικότητα. Αλλάζουν οι έννοιες των λέξεων. Κάτι το οποίο θα το λέγαμε μίσος, σήμερα το βαφτίζουμε αγάπη. Αν ήταν αυτή η αγάπη, να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Να πετάξουμε στον δρόμο τα παιδιά μας και να υιοθετήσουμε ξένα. Δυστυχώς βλέπουμε ότι τα έχουμε δει όλα σε αυτόν τον τόπο. Αλλά πρέπει κάτι να κάνουμε. Φαίνεται ότι όλη αυτή η πολιτική, όλοι οι θεσμοί της χώρας από την πολιτική εξουσία, τη δικαιοσύνη, το στρατό, τις ανεξάρτητες οργανώσεις, ανεξάρτητους θεσμούς, ενεπλάκησαν όλοι μέσα σε ένα σχέδιο πώς θα ποδοπατήσουν αυτό το λαό. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, η ευθύνη πέφτει σε εμάς. Πρέπει να δούμε εμείς πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση και να προστατευτούμε εμείς.
προσπαθώ με λίγα λόγια να ακουστεί αυτό το εάλλο η Ελλάς. Να σβήσει αυτό το φως του πολιτισμού και να σβήσει αυτό το φως του κόσμου. Ξέρετε, η ιστορία μας διδάσκει, είπε κάποιος ομιλητής, ότι αν δεν τη γνωρίζουμε είμαστε υποχρεωμένοι να την ξαναζήσουμε. Η ιστορία μας δίδαξε στην Κωνσταντινούπολη, όταν το 626 είχε μείνει χωρίς κρουρά, λόγω της εκστρατείας του Ηρακλήτου στην Κτήση Φόντα, όλος ο στρατός της Κωνσταντινούπολης έλειπε και πολιορκήθη η Κωνσταντινούπολη από μεγάλη στρατιά αβάρων, Σλάβων και Περσών. Και τότε, με ελάχιστη φρουρά που δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει αυτή την επίθεση, ο Πατριάρχης Έργιος είπε: «Χριστιανοί, να προσευχηθούμε». Περιέφερε την εικόνα της Παναγίας στα τείχη της Κωνσταντινούπολης και δεν ήταν ανάγκη ούτε καν να πολεμήσουν. Την ώρα και τη στιγμή που ξεκίνησε η επίθεση, σηκώθηκε ένας τέτοιος τυφώνας που βύθισε τα πλοία τους, γκρέμισε τις πολιορκητικές μηχανές. Και τότε γράφτηκε και το υπερμάχο που αποδόθηκε στην Παναγία, στην οποία και απέδωσαν τη σωτηρία της πόλης. Το 1453 τα πράγματα είχαν αλλάξει. Πολύ άριθμος στρατός πολεμούσε στα τείχη, αλλά δεν βρίσκονταν ούτε πέντε για να προσευχηθούν. Όπως αποκαλύφθηκε μετά στο όνειρο του Μωάμεθ και το εξήγησε ο Πατριάρχης Γενάδης. Σήμερα τι έχουμε? Σήμερα έχουμε στη χώρα πολλούς να προσεύχονται και πραγματικά είναι πάρα πολλοί. Πιστοί χριστιανοί είναι πολλοί. Οι μοναχοί στο Άγιο Όρος. Ξέρετε τι δεν έχουμε? Πέντε Έλληνες δεν έχουμε να αγωνίζονται. Αυτό πρέπει να βρούμε. Γι' αυτό σας είπα, κινδυνεύουμε, μόλις φύγουμε από εδώ, να συνεχιστεί πάλι η ίδια κατάσταση, να τα έχουμε πει όλα και αποτέλεσμα να μην έχουμε φέρει. Η κατάσταση έχει φτάσει σε ένα σημείο πάρα πολύ επικίνδυνο. Δεν γνωρίζουμε αν μετά από 2 μήνες θα είμαστε σε θέση να ξαναβρεθούμε εδώ να ξαναμιλήσουμε. Πρέπει να υπάρχει κατευθυντήρια γραμμή. Πρέπει να υπάρξει μια ένωση των Ελλήνων, ανθρώπων που έχουν αυτή την αγωνία τη μεγάλη, έχουν αυτή την πίστη στο Χριστό και έχουν αυτή την αγάπη για την πατρίδα. Υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες. Είναι διασκορπισμένοι. Είναι απαραίτητο. Όχι μόνο αναγκαίο, απαραίτητο. Να ενωθούν αυτοί οι Έλληνες. Να υπάρξει ένας φορέας. Θα υποθεί συντονιστικό όργανο, ό,τι είναι. Να ενώσει αυτή τη φωνή των Ελλήνων. Αλλά με έργο, όχι με λόγια. Τα λόγια μας δεν τους κάνουν απολύτως τίποτα. Δεν μας υπολογίζουν καθόλου. Το δημοψήφισμα ήταν το ανώτερο, η ανώτερη έκφραση της δημοκρατίας. Όχι μόνο στην Ελλάδα, ακόμα και κατά το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Το ποδοπάτησαν εν μία νυχτή χωρίς να λογαριάζουν τίποτα. Ποιος τους εμπόδισε? Κανένα. Ποιος πήγε να κάνει την επόμενη μέρα, την επόμενη εβδομάδα, το πιο απλό πράγμα? Μία προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για ακύρωση του μνημονίου. Ήταν δύο προσφυγές έπρεπε να γίνουν. Ήταν 2 ψηφοφορίες, μία τη μία μέρα, μία την άλλη. Να τους πολεμήσει με τον νομικό τρόπο.
Δεν υπάρχει μεγαλύτερη καταπάτηση του συντάγματος. Δεν μπορεί να κρυφθεί από κανένα συμβούλιο επικρατεία συνταγματικό αυτό το οποίο έκανα. Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει. Επιμέρους θέματα των 2.000 νομοσχεδίων που πέρασαν μέσα μπορεί να έχουν κάνει προσφυγές κατά αυτών. Αλλά επί του κορμού, κανένα. Καμία. Για ποιο λόγο. Μήπως θέλουμε να δείχνουμε ότι αντιδρούμε, ενώ στην ουσία αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να αντιδράσουμε χωρίς να δημιουργήσουμε πρόβλημα στο σύστημα. Θέλουν να φέρουν αυτά που θέλουν να φέρουν στα σχολεία, να καταργήσουν το μάθημα των θρησκευτικών, παρότι η Ιερά Σύνοδος πήρε απόφαση κατά αυτού του σχεδίου. Εγώ σας λέω με μαθηματική ακρίβεια και χωρίς κανέναν ενδιασμό, δεν του λογαριάσει κανένας και από του χρόνου έχουν σκοπό να φέρουν το μάθημα να αντικαταστήσουν τα θρησκευτικά με το μάθημα της θρησκειολογίας. Ποια είναι η αντίδραση των Ελλήνων, πώς μπορούν να αντιδράσουν. Ποιος είναι αυτός που θα οργανώσει την αντίδραση των Ελλήνων. Θα ενώσει τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και θα τους πει ότι εμείς, με το που θα έρθει το βιβλίο, θα το πάρουμε επιδεικτικά και θα το σκίσουμε και θα δηλώσουμε αντιρρησία συνείδησης σε αυτό το οποίο θέλουν να φέρουν. Εφόσον θέλουν να μας φέρουν αντεθνικά πράγματα μέσα στα ελληνικά, στα ελληνοορθόδοξα σχολεία, θα δηλώσουμε εμείς αντιρρησία συνείδησης στο δε θέλουμε να το παρακολουθήσουμε. Αλλάζουν την ιστορία μας. Καταργούν τα θρησκευτικά. Γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να καλέσουμε έναν έγκριτο Έλληνα ιστορικό, τον κύριο Σαράντο Καργάκο, να καλέσουμε έναν έγκριτο Έλληνα ιερωμένο που γνωρίζει και η ιστορία, παραδείγματος χάρη του μπορεί τον πατέρα Γεώργιο Μεταλλινό, να συγγράψουν ένα βιβλίο, και αυτό το βιβλίο να μοιραστεί και να διδάσκεται πού? Στα κατηχητικά όλη της Ελλάδας. Να κάνουμε αυτό που μπορούμε εμείς. Πώς θα αντιδράσουμε. Πω μακαριότατος να ξυπνήσουμε τους ιερείς. Ξέρετε, το προσπαθώ 2 χρόνια τώρα. Υπάρχουν ιερείς, υπάρχουν σεβασμιότατοι, που έχουν διαχωρίσει λίγο τη θέση τους μέσα στην Ελλάδα, με ένα λόγο πιο επαναστατικό, πιο πατριωτικό. Προσπάθησα λοιπόν να έρθω σε επαφή μαζί τους με πολλά μηνύματα, πολλά email και από σεβασμιότατη σε όλους. Αντιλαμβάνομαι τις ανησυχίες σας, χαίρομαι για το λόγο σας. Είστε από αυτούς που προτρέπουν τους Έλληνες να ξεσηκωθούν. Βεβαίως, αντιλαμβάνομαι ότι χρειάζεται μαζί με την προσευχή και μία έργο αντίδραση των Ελλήνων. Εδώ, μαζί σας. Δηλώστε μας πότε θέλετε να κάνουμε μια ανακοίνωση και να έρθουμε να πάρουμε την ευλογία της Εκκλησίας και να συντονίσουμε τις ενέργειές μας. Καταρχήν να ενωθούμε. Ένας εδώ, ένας εκεί, ένας εκεί, ένας εκεί. Ελάτε εδώ να κάνουμε μια ένωση. Να συντονίσουμε τις ενέργειές μας. Και να αρχίσουμε σιγά σιγά. Δεν υπάρχουν μαγικά ραβδάκια σήμερα. Σε ένα πόλεμο που δεχόμαστε συντονισμένα
εδώ και 40-45 χρόνια και έχουν καταρρεύσει τα πάντα. Δεν υπάρχουν μαγικά ραβδάκια. Η απαντήση ήταν: δεν μπορώ, αισθάνομαι μικρός. Δεν θέλω να αναφέρω ονόματα τώρα. Γι' αυτό που μου ζητάτε, αισθάνομαι μικρός, δεν μπορώ. Άλλος μεγάλος πατριώτης που αγαπιέται πάρα μα πάρα πολύ, ούτε καν απάντηση. Και άλλος ούτε καν απάντηση. Αναγκάστηκα, έφυγα από την Κρήτη και ήρθα Αθήνα να τον βρω, νομίζοντας ότι δεν λαμβάνει τις επιστολές. Τις λάμβανε τις επιστολές. Μου είπε, να προσεύχεστε, να προσεύχεστε, ρίξτε το στην προσευχή. Δεν σας ευχαριστώ, σεβασμιότατε, λέω, κατάλαβα. Η προσευχή όμως, του λέω μόνο, δεν ελευθερώθηκε η Ελλάδα το 1821. Κάποιοι προσεύχονταν, αλλά και κάποιοι ήταν μπροστά και αγωνίζονταν. Χρειάζονται και τα δύο. Σκέφτηκα και ένα γέροντα. Γνωστό γέροντα, μεγάλο γέροντα, με πολλά πνευματικοπαίδια. Ξέρετε τι μου απάντησε. Η Ελλάδα, αγαπητέ μου, το καράβι που λέγεται Ελλάδα, βυθίζεται και ο σώζον σε αυτό σωθήτο. Και τι το απάντησε. Η Ελλάδα δεν θα χαθεί, του απάντησα. Του απάντησα ότι αποκαλύφθηκε η υποκρισία, η δική σας. Είναι αργά, μου είπε, αυτή τη στιγμή μου λέει, είναι αργά. Δηλαδή δεν είναι αργά για την Ελλάδα. Έχουν γίνει λαγοί με λίγα λόγια. Θέλω να ελπίζω ότι αυτό το λεγόμενο συντονιστικό όργανο που ξεκινάει εδώ τώρα, και πάλι τους ευχαριστώ που με έκαναν την πρόσκληση για να μιλήσω, να κάνει κάτι διαφορετικό. Να καθοδηγήσει το λαό. Αν φύγουμε από εδώ σήμερα, και δεν έχουν υπάρξει αυτοί οι πέντε Έλληνες που χρειάζονται. Υπάρχουν. Υπάρχουν. Στο τέλος. Από τη στιγμή που υπάρχουν αυτοί οι πέντε Έλληνες, να ξέρετε ότι από αύριο αυτή η νέα τάξη αρχίζει να βλέπει το χειρότερο εφιάλτη της. Τον βλέπει ήδη. Με λάθος λαό τα λάβατε. Σας παρακαλώ να ολοκληρώσει ο κύριος Λαμπρόπουλος και στο τέλος. Αν σας καλύπτει αυτό που λέω. Σας παρακαλώ στο τέλος. Μην με μαλώνετε. Δεν σας μαλώνω. Εγώ χαίρομαι ότι υπάρχουν αυτοί οι πέντε. Αν είναι και περισσότεροι θα είναι ευλογία αυτού. Είναι και περισσότεροι. Μένω από αυτό να καλύπτωσε. Ένα λεπτό το λόγο, γιατί δεν ήρθα εγώ για να μιλήσω. Σας παρακαλώ, αφήστε τη θέση. Ανεβείτε, Επειδή θεωρώ ότι και γι' αυτό ήρθα σήμερα, ήρθα από την Κρήτη για αυτό το λόγο. Για να μιλήσουμε επί της ουσίας και όχι επί των τύπων. Προσωπικά θα δώσω και στον κύριο ένα λεπτό από το χρόνο μου, αν και... Όχι, τελείωσε, Γιάννη, προς Θεού. Όπως άλλο δεν είχα. Θα μιλήσω εγώ, γραφή μου. Εκεί που πρέπει να επικεντρώσουμε λοιπόν είναι αυτό. Θα σταματήσουμε να ασχολούμαστε
με το τι μας έκαναν, τι μας κάνουν και τι θα μας κάνουν. Μόνο για αυτά μιλάει όλος ο κόσμος. Μόνο για αυτά μιλάνε μαλλιά στην τηλεόραση, στο διαδίκτυο, στο ραδιόφωνο, παντού. Και το τι θα μας κάνουν λειτουργεί και σαν προπαγάνδα στο να σε ετοιμάζει ψυχολογικά να το δεχτείς. Αν έχουν πετύχει ό,τι έχουν πετύχει μέχρι σήμερα, είναι επειδή εμείς δεν έχουμε κάνει τίποτα. Με το να μιλάμε λοιπόν δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν, αυτοί οι πέντε που υπάρχουν και που θέλουν να υπάρξει αυτή η ενεργή αντίδραση θα μείνουν εδώ στο τέλος και θα δούμε τη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Και δύο θα χρειάζεται να μιλήσει. Σας παρακαλώ, στο τέλος θα μπορέσει να κάνει το τηλεφωνικό. Δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε φασαρία στο τέλος. Να σας παρουσιάσει. Τώρα έχετε το θέμα. Είμαι ο Θανάσης ο Κατσιάδας. Ο κύριος Θανάσης Κατσιάδας. Πώς λέμε, να του βάλω μια κατσάδα, κάποιο βγήκε πρώτο. Θα πάρει το λόγο για ένα λεπτό. Δεν αφήνει να πάω μπροστά, μου λέει εδώ. Έχετε πάρει το λόγο ήδη. Παρά τα αυτά, είμαι ένας από αυτούς που ξεκινήσαμε την αντίδρασή μας από τον Νοέμβριο του 9, όταν μας κάψαν την ελληνική σημαία ο Γιώργος ο Παπανδρέου και βάλανε βόμβα στον άγνωστο στρατιώτη. 19 Νοεμβρίου του 9. Πολλοί ίσως το θυμάστε. Αυτή η βόμβα ήταν σιγέ. Τη βάλανε οι ίδιοι, άρχισε ο εκφοβισμός του ελληνικού λαού και το συγκεκριμένο κάψιμο της σημαίας, γιατί πολλές φορές κάψαν τη σημαία μας, ήταν η απαρχή πρωτοπάτησης των εθνικών συμβόλων. Κάπως την είδαμε τότε μερικοί, ανάποδα, τα ίσια όπως θέλετε πέστε το, και κάναμε μια αντιδρασούλα. Δηλαδή στείλαμε στον Γιώργο ένα μπουλετάκι με 4-5 προτασούλες σαν προειδοποίηση στο που σκέφτεται να μην το κάνει. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι αντιμετώπισης της κρίσης. Στο διατάφτα, γιατί έχω χρονόμετρο. Μεθαύριο γιορτάζουμε την απελευθέρωσή μας από τους Τούρκους, η οποία έγινε εξαιτίας τίνος, εξαιτίας της παλιά φιλικής εταιρείας. Γιορτάζουμε δύο πράγματα. Τον ευαγγελισμό του Θεοτόκου και την απελευθέρωσή μας από τους Τούρκους. Πότε έγινε η παλιά φιλική εταιρεία? 14 Σενάτου 1814, στην Οδυσσό της Ρωσίας. Πότε ευόλδωσε? 1821, μετά από 7 χρόνια. Μέχρι πότε θα μας βγάζουν αυτοπρόσωπος οι προγονείς μας? Δεν πρέπει και εμείς οι Νεοέλληνες κάτι να κάνουμε? Αυτό κάναμε. Έχει διαφορά το θα κάνουμε με το κάναμε. Εδώ και 5,5 χρόνια, 6, μερικοί Έλληνες ιδρύσαμε τη νέα φιλική εταιρεία και το προχωρήσαμε το πράγμα. Είναι έτοιμη η κυβέρνηση, έτοιμη η κυβέρνηση, έτοιμη η κυβέρνηση από όλα τα κόμματα παλικάρια, μήπως μπορέσουμε και ενώσουμε τους Έλληνες και σώσουμε την πατρίδα μας. Επειδή δεν έχω πολλά φυλάδια, έχω 2-3, Γιάννη για σένα έφεση. Και επειδή είμαι υποχρεωμένο στο συμμεριστικό να δώσω ένα φυλάδιο, για να δούμε τώρα ο καθένας και τη φρέσκα κουλούρια δεν είναι κουλουράδα στην Ομόνια. Πλέον να σταματήσουμε επισημάνσεις και διαπιστώσεις. Ξέρουμε τι θέλουν να κάνουμε. Να αφανίσουμε τους Έλληνες και την Ορθοδοξία. Θα τους αφήσουμε? Όχι. Δεν άκουσα. Όχι. Α, τι θα κάνουμε? Αόριστα. Αόριστα. Πώς δούμε με παλιά αθηνική εταιρεία? Από στόμα σε στόμα. Έτσι και αυτά που θα σας δώσω, αν σας αγγίξει, εμείς δεν διατάζουμε κανέναν Έλληνα τι να κάνει. Ο κάθε Έλληνας όμως ξέρει τι να κάνει, αν βρει αυτό που θέλει. Και αυτή τη φορά δεν στέλνουμε τους άντρες στον πόλεμο του 40, να πολεμάνε πόλεμο μέσα στο μέσο, μέσα στο χιόνι, ούτε τις γυναίκες να κουβαλάνε πολεμοφόδια στην πλάτη, επίσης μέσα στο χιόνι.
Αν αυτό το χαρτάκι που θα σας δώσω δεν θέλουμε, δεν μπορούμε να το διαδώσουμε, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Θέλω να πω όμως δύο πραγματάκια σε μερικούς επικεφαλείς πατριωτικών κινημάτων. Υπάρχουν 386 πατριωτικά κινήματα. Είμαστε 187 όταν είμαστε εγκαρακτηρισμένοι του συντάγματος. Τώρα γίνανε 387. Έχουμε 2.674 μη κυβερνητικές οργανώσεις. Δουλεύουν απολύτως στο πλήρ, στο σχέδιο Διέρη και Βασίλε. Και ξέρετε γιατί. Γιατί μας φοβούνται μήπως ενωθούμε. Κούνια που τους κούναγε. Ενωθήκαμε, αυτή είναι η διαφορά. Και κάτι άλλο. Σε ό,τι σας δώσω να διαβάσετε, τα άλλα αφήστε τα. Αδειάστε το μυαλό σας τελείως. Αν δώσω Θεός και κάτσε αυτή η κίνηση, σε λιγότερο από ένα μήνα, αμέσως γίνεται το οικονομικό πρόβλημα της πατρίδας. Σε πόσα χρόνια λένε οι κύριοι, 50, 60, 70, ποτέ. Κούνια που τους κούνε. Γιάννη, σε εσένα θα δώσω φυλάδιο. Την επιτροπή και στον... Εδώ και 6 χρόνια ψάχνουμε έναν πάπα μέσα. Μόνο σε την εντύπωση ότι το έχει. Μπορεί να κάνω και λάθος. Μακάρι όμως να μην κάνω λάθος. Σας ευχαριστώ πολύ. Σε σηκώστε τους Έλληνες, τι κατάλαβατε. Ποιον, τι περιμένουμε, το μάνα εξ ουρανού. Ευχαριστώ τους ομιλητές. Λίγο ησυχία να συνεχίσουμε, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Λίγο ησυχία να συνεχίσουμε. Όχι. Και μην παραπλανάτε το λαό. Μουνιάστε. Πολλά.